αφού θα ακολουθήσει η κοπή της πίδας, ζητάτε από ανθρώπους που διεκδικούν θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και από μένα, να σας μιλήσω. Να βάλω μια στιγμή και τα γυαλιά μου για να συμπαρασταθώ στον Λάσιο Λιόπιο, μέχρι να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μόνο εγώ χρυσό είναι φορά. Λοιπόν, λέω ότι θέλω να κρατήσω το τελευταίο, την τελευταία απροπιά, και από την τελευταία απροπιά θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω, διότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο να συζητάει, έτσι το λέω προκλητικά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα με την αυτοδιοίκηση στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που προσπάθησε να την περιγράψει ο Πάνος Κουλέτης, δηλαδή ότι 21 Αυγούστου κλείσαμε την πόρτα της Επιτροπής πίσω μας, αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν σε μία χρονιά με εθνικά, ευρωπαϊκά, αυτοδιοικητικά διακυβεύματα κρίσιμα, ώστε να μην ξανανοίξει αυτή η πόρτα. Δεν την έχουμε σφραγίσει, την κλείσαμε. Και λέω λοιπόν, χωρίς σύγχρονη σχολιακία και μία εύκολη εισαγωγική παρατήρηση, ότι είναι πραγματικά σπουδαίο αυτό που μας καλείται. Διότι έχω την αίσθηση, παρακολουθώντας το δημόσιο διάλογο, ότι τον Μάριο διεξάγονται μόνο ευρωπαϊκές εκλογές, κατά άλλους, είτε από επιθυμία, είτε από στοίχημα, μπορεί να διεξαχθούν και εθνικές. Ωστόσο, νομίζω ότι μετά από αυτή την πρόσκληση στο πρόσωπο του Δημάσου Λιόπουλου, του Νίκου Μιλαβίλα και με το δικό μου, συμφωνείτε όλοι και όλες ότι το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών υπερβαίνει τα τοπικά όρια. Αυτά ενός Δήμου, ακόμα και αν είναι ευρωπαϊκός μητροπολιτικός, αυτά μιας άλλης κορυφαίας πόλης, όπως είναι η πόλη του Πειραιά, που έχει το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, και μιας περιφέρειας που στο κλειστέρι νούμερο 2 θα κατορθώσουμε, δεν κατορθώσουμε στο κλειστέρι νούμερο 1, να αποκτήσει μητροπολιτικές ιδιότητες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λέω με περίσσια χαρά και αφού χρειάζεται να σε σύνηση έτσι στο τιμόνι τη μεγαλύτερη περιφέρεια τη πατρίδα μα, να σα πω ότι η ιστορία τη τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίω όταν μιλάμε για μετροπολιτικού δήμου και όταν μιλάμε για τη μεγαλύτερη περιφέρεια τη χώρα και μία από τι μεγαλύτερε των 27 πλέον που έχει 28 και αποσχολείται κρατών μελών, αφορά σκληρά την παραγωγική ανασυνόρθωση. Αφορά σκληρά το στίχημα της ανάτασης της εθνικής οικονομίας και πάλι δεν σε σχολακεύω, αλλά γενικά το δημόσιο διάλογο αυτό δεν είναι αυτονόητο. 4,5 χρόνια τώρα η ειδικούσα παράταξη εντός των εθνικών συνόρων και όπου βρισκόμαστε σε διεθνή χώρα ή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, προσπαθούμε να μισθεντώρια φωνή να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Και επίσης, αν κάνουμε αυτή την πολύ καλή αρχή και βρίσκουμε αν είναι άλλο την αυτονόητη για μένα σύνδεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον κρίσιμο ρόλο που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι σε εντέλει, για να πάω πίσω με την 21η Αυγούστου, αφορά την αποφυγή λαθών που μας έφεραν στην κρίση χρέους αλλά και στην κρίση δημοκρατία, για την οποία ο ρόλος τόσο του πρώτου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση όσο και του δευτέρου είναι κρίσιμο. Λοιπόν, για κάποιους εξημών που γνωριζόμαστε από παλιά και έχουμε συνοδηγορήσει, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ τόσο στον Άσο, συγγνώμη για την επίκληση με τον μικρό, όσο και στον Νίκο, αφορά και στη σχέση του πολίτη, του δημότη, όχι του εκλογέα του ψηφοφόρου, με την πολιτική. Και αφορά μία σχέση που έχει χαθεί, ούτως ή άλλως μετά της οπισθέτης της πολιτικής έχει χαθεί η αντιμεσολάβητη σχέση του πολίτη και του αρχαιολογία με εκείνη την βαθμίδα τη δίκη που βρίσκεται δίπλα του, τι δημοτικέ και περιφερειακέ αρχέ. Και λέω ότι αν ξαναβούμε τι γέφυρε του πολίτη, του δημότη, επαναλαμβάνω, όχι του αρχαιολογία και ψηφοφόρου, με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπική αποδίκηση, θα τον ξαναβρούμε γενικά με την αριστοτελική έννοια σε όλε τι βαθμίδε. Λοιπόν, εμείς συσχετιζόμαστε 4,5 χρόνια τώρα, έχουμε παλέψει πολύ, όχι βέβαια όσο θα θέλαμε, αλλά από μακριά από εμάς ο μαξιμαλισμός,
να υλοποιήσουμε ένα νέο πρότυπο άσκηση διοίκησης με έναν τρόπο που δεν αρχίζει τελειώνει σε δελτία τύπου, σε πολιτική θέληση, πολιτική βούληση. Περίσσεψε τα προηγούμενα χρόνια και η θέληση και η βούληση, αλλά την εθελοντοπία δεν την αποφύγαμε. Μιλάμε για αυτά μετρήσιμα αποτελέσματα, μετά μιλάμε ουσιαστικά για πράξη. Επιχειρούμε να καλύψουμε θεσμικά κενά, επιχειρούμε να καλύψουμε τις λειτουργίες και τα προγένειες. Ο Πάνος Σκουρλέτης μας θύμισε την ιδιότητά του επί 2-7 έτη ως Υπουργός Εσωτερικών και ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά ποια είναι η διαφορά της νομοθέτησης και ποια είναι η διαφορά της δράσης επί του πεδίου, όπως έχουμε κληθεί εμείς 4,5 χρόνια τώρα ή όπως έχουμε από τα βάθη της καρδιάς μου θα κληθούν στην Αθήνα και στον Πειραιά ο κύριος Ηλιώτης, ο κύριος Πελαβίδας, ο Νάσος και ο Νίκος. Επιχειρήσαμε, όσο και να σας φαίνεται υπερφύαλο, να καλύψουμε χαμένες δεκαετίες ανάμεσα στις οποίες θεωρώ ότι με καλέσαμε. Τα χαμένες δεκαετίες ήταν το γεγονός ότι κανένας δεν αντιλαμβανόταν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο στην εθνική οικονομία. Εδώ, χωρίς ύπνος πάλι υπερβολής και κολακίας, θέλω να πω ότι έχουμε πρωθυπουργό, που είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, ο οποίος την κουβέντα που τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες και στα άλλα ευρωπαϊκά φόρα για την μετάβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών, όχι μόνο την άκουσε, όχι μόνο συμμετείχε σε αυτή, αλλά με έμπρακτο τρόπο με την υλοποίηση των περιφερειακών συνεδρίων, των αναπτυξιακών περιφερειακών συνεδρίων από τον Εύρο στο Ηράκλειο Κρήτης και από τα Ιόνια ως τα Δωδεκάνησα, καθώς και με τις ουσιαστικές συναντήσεις που είχε με τους 13 περιφερειάρχες, προσπάθησε και αυτούς με τη σειρά του σε εθνικό επίπεδο να καλύψει τις χαμένες δεκαετίες σε σχέση με τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένα του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στην εθνική οικονομία. Και αν θέλετε, να πάρουμε τις καλές πρακτικές προηγουμένων αυτοδιοικητικών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πιάσουμε ξανά το κόκκινο νήμα των δημοκρατικών παραδόσεων, όπου η αυτοδιοίκηση ήταν κύτταρο δημοκρατίας με τον πολίτη στο επίκεντρο. Πρέπει λοιπόν, όσοι αγωνιάτε τις προηγούμενες μέρες, ήταν και κρίσιμες μέρες σε σχέση με την πρώτη κατοικία, σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, τα συστάδια του, τα funds και άλλα, τα ξέρετε καλύτερα, να συνομολογήσουμε, αλλιώς είναι η πρόσκληση απρόφρονα και απλά προεκλογική, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση παράγοντας ανάπτυξη και δημοκρατίας να πάψει να είναι απλά η καταδίκηση, να πάψει να είναι απλώς ένα σημάδες μεταβίβαση εντολών της κεντρικής εξουσίας, είτε βρίσκεται σε δύστηνα χρόνια περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών όπως τα προηγούμενα, ή τώρα με μικρές ή μεγαλύτερες ανάσες, και να καταλάβουμε ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν είναι απλά δεξαμενές ψήφων και πελατειακών σχέσεων, όπως για παράδειγμα καταλαβαίνω από τις δηλώσεις του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που αρχίζει και τελειώνει ένα ανασχόληση του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε σχέση με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, αφενός με το να δοθεί το χρήσμα σε έναν άνθρωπο που στο κοινό συνέδριο και έλεγε ότι πρέπει να καταληθεί ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης δήμαρχος, ή που η εντολή του είναι απλά να μην πέσει καμία περιφέρεια στα χέρια κάποιου εκτός από τους υποψηφίους που φέρνουν την κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στην περιφέρεια Αττικής, επειδή από την πρώτη στιγμή και ακολουθώντας τις καλύτερες πρακτικές των δημοκρατικών αυτοδιοικητικών κινημάτων, αλλά και χωρών, βλέπετε Ιταλία ή Γαλλία, συνεργαστήκαμε μέσα από δεκάδες μνημόνια με όλους τους φορείς ιδιωτικής και δημόσιας επιχειρηματικότητας. Και το κάνουμε αυτό στο όχι τόσο μακρινό, δύστιχνο και άραχνο όμως οικονομικό έτος 2014, το οποίο θα πρέπει πάντα να μην ξεχαστεί, γιατί όποιος ξεχνάει, η λύθη ξαναγκάζει να περάσει μέσα από τα ίδια βήματα, μέσα από τα ίδια μονοπάτια, είτε μιλάμε για δημοσιονομικούς δείκτες, είτε μιλάμε για αυτοδιοικητικούς. Τότε λοιπόν, αλλάζω το θετικό εμπόδιο άσκησης διοίκησης και έχω την συνέστηση ότι οι περιφέρειες πρέπει να έχουν ένα σημαντικό ρόλο προτού έρθει η εκλογή του Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία της χώρας. Συνεργαστήκαμε με το ΕΠΕΑ και το Enterprise Greece, συνεργαστήκαμε με όλους τους Δήμους
Υπάρχει μια ανθρωπιά που μας επιστώνουν ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν να ξαναπέσει περιφέρεια στα χέρια μας. Ότι λειτουργήσαμε με έναν τρόπο που ήταν χωρίς παραδοσιακές διακρίσεις, χωρίς κομματικές παροπίδες, διότι όταν η χώρα ήταν στη μέση της χρεοκοπίας, καταλαβαίναμε ότι αν τροποδρομούσε τη δράση μας και τις πολιτικές μας επιλογές οι κάτω μέλους του Δημάρχου, θα εμπλεκόμασταν στην τοπική κοινωνία και με τη σειρά το σύνολο της εθνικής οικονομίας, αφού κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, όταν μιλάμε για την περιφέρεια Αττικής, μιλάμε για το μισό του ελληνικού πληθυσμού που ζει και εργάζεται εδώ και για το 40% του ΑΕΠ της χώρας ολόκληρης. Άρα, στηρίξαμε κάθε μορφή υγιούς επιχειρηματικότητας που μπορούσε και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την Αττική και τον τόπο ολόκληρο. Και όπως είπε και κάποιος που πάλι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον παράφρασα, αλλά μπερδεύεται πάντα με τους εξωγήινους Μοντεσκιέ και Ρουσό, οι αριθμοί είναι ξεροκέφαλοι, μιλούν από μόνοι τους. Θυμάστε το απέδωσε σε λάθος πρόσωπο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε. Αντί να ταΐσω την καχυποψία κάποιων για το έργο της περιφέρειας, που με γλυκύτητα η κυρία Γιάννα Καναδού δεν το ξέρουν, ενώ άλλοι μπορεί να εικάζουν ότι δεν έγινε. Στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης αναξιοπιστίας των ερετών, θα μου επιτρέψετε, ενώ δεν το συνηθίζω, να μιλήσω με νούμερα. Έχουμε τι λέμε. 50 εκατομμύρια στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, 55 εκατομμύρια εκχώρηση στου Δήμου για την υλοποίηση δράση επιχειρηματικότητα. Αυτά δεν είναι χθε ούτε μετά το 21η Αυγούστου. Είναι συνεπή κρίκη μια στρατηγική που επιμένει αφενό να αναδείξει την περιφέρεια Αττικής και τι 13 περιφέρειες της πατρίδας μας ω μοχλού στην ανάταση τη ελληνική οικονομία, αλλά και βέβαια προ βοήθεια. Ενίσχυση στο συνεργατικό σχηματισμό, άλλωσε άπτε στα ελληνικά κλάστερ με 7 εκατομμύρια ευρώ. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, ραγοκουβαλιά τη ελληνική οικονομία, που όμω δεν θέλουμε να είναι συμπτωματική η άνοδό τη, όπω γίνεται κατά καιρού τι τελευταίε δεκαετίε πριν από την προσπάθεια τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με μια συγκεκριμένη στρατηγική. Όπου είναι η ραχοκουαλιά της ελληνικής οικονομίας για τους μόνους λόγους. Διότι έχουμε γεωστρατηγικά συμβάντα στην ευρύτερη έκταση περιοχή στην οποία ανήκουμε, την Ανατολική Μεσόγειο, και όχι γιατί έχουμε ένα συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο. Εδώ λοιπόν η περιφέρεια Αττικής έδωσε 12 εκατομμύρια. Ενισχύσαμε με 10,5 εκατομμύρια τις υφιστάμενες επιχειρήσεις κοινωνικής καλλιέργειας της οικονομίας. Ένας τομέας που για χώρες όπως η Γαλλία, ήδη από τη δεκαετία του 90, τουλάχιστον στο κυβερνητικό επίπεδο, είχε και θεσμική εκπροσώπηση, η Γενική Γραμματεία. Δώσαμε 5 εκατομμύρια του Δήμου στο πλαίσιο της διαδικασίας υπό την ονομασία και τον τίτλο «Επιχειρηματική Ανακάλυψη». Στηρίξαμε για πρώτη φορά, έχει μια πρωτιά η περιφέρεια Αττικής, στηρίξαμε νέους και νέες επιχειρηματίες, τους start-upers, να πάρουν μέρος σε διεθνή φόρα ψηφιακής πολιτικής και νέων τεχνολογιών από το ΙΣΥΛ και ως το ΤΕΛΑΒΙΒ, όταν σε έναν ιδιότυπο και επικίνδυνο λαϊκισμό που είχε όλα τα ιδεολογικά πρόσημα, ξορκίζαμε στα τηλεπαράθυρα και στις ομιλίες στο Brain Drain, χωρίς να ξεχωρίζουμε και περιμένουμε με πολύ απαλλαγή να ακούσουμε τον ίδιο τον ΤΕΛΑΒΙΒ με την ιδιότητα του καθηγητού Πανεπιστημίου. Πολυτεχνείο, σωστά, ξέχασα. Όχι, θα πάτε ένα πολυτεχνείο, θα πείτε στην Αραβία, που είχα ανάμεσα στην Έλληνα, αυτό ο ιδιότυπο αριθμό είχε να κάνει με το εξή. Ξορκίζαμε τη φυγή στο εξωτερικό νέων ανθρώπων με μελό, που δεν είχε κάνει το ίδιο, αλλά δεν είχε με έναν όρο τα χτεσινά, επικίνδυνα πολιτικά, ότι η Ελλάδα τον έχει τα παιδιά τη, πάει λέγοντα, ξέρουμε όμω πολύ καλά. Ότι όταν νέοι και νέες παίρνουν στο εξωτερικό, το ζήτημα δεν είναι απλά να τους ξαναγυρίσεις πίσω. Ή δεν είναι κατά ανάγκη καταστροφή για την επιστημονική κοινότητα και την εθνική οικονομία. Μπορεί να είναι και οφείλει να είναι σε ένα σχέδιο συγκεκριμένο στρατηγικό η επαναεματοδότηση τόσο της επιστημονικής κοινότητας με τεχνογνωσία και άρα και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στην περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, αδύναμο φυρώμεθα στην τηλεπαράθυρα τι πάθαμε με τους νέους και τις νέες που φύγανε λόγω της κρίσης χρέους και της κρίσης δημοκρατίας, είπαμε ότι θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε, εκτός παραθεσμικού πλαισίου, να χτιστούν γέφυρες. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ
που άμα την ανάλυση των κυβερνητικών καθηκόντων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, άνθρωποι σαν την Πατρίτσια Κυπριανίδου, τον Λόι Λαμπρανίδη, τον κύριο Φωτάκη, τον υπουργό, αντί για αυτή με τη σειρά του να ολοφύρουν με έναν ιδιότητα πολιτισμό, φτιάξανε γέφυρες, bridges. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στην περιφέρεια, γιατί από αυτά τα νέα παιδιά που τα στείλαμε στο Τελαβή, στο Ελσίνκι, στο Σικάγο, στο Όσλο, μπορούμε να σας πούμε ότι τουλάχιστον τέσσερις ελληνικές εταιρείες, όχι μόνο δεν οδέσανε και αυτές προς την μετανάστευση στην οικονομική, μείνανε πίσω και χάρη στη βοήθειά μας έχουν υπογράψει σοβαρά συμβόλαια με διεθνείς μεγάλες επιχειρήσεις, φαίνοντας ουσιαστική τεχνογνωσία πίσω στην πατρίδα. Θα μου επιτρέψετε, ενώ από τους Άρενες ζητάω μια ρητορική, ουσιαστικά δεν ζητάω, για τις γυναίκες απευθύνομαι, καθιερώσαμε και τα βραβεία γυναικές επιχειρηματικότητας. Για το συμβολικό παρέχει και αυτό με τη σειρά του αυτά αποτελέσματα. Και σε μια περίοδο των μνημονίων που η επιτεύξη σε σχέση με την ισότητα των φύλων πήγαν ούτως ή άλλως πίσω, είχαν κάλυψη τα μνημόνια, εμείς προσπαθήσαμε να πούμε ότι είναι πολύ σπουδαίο να στηριχθούν οι γυναίκες επιχειρηματίες. Δεν είχαν στηριχθεί στα ψευδεπίγραφα χρόνια της ψευδεπίγραφης εγγράφης, του χρηματιστηρίου και άλλων. Και οι περιφερειακοί μαζί με το ΕΒΕΑ, μπαίνουν στην τρίτη χρονιά πια, καθιέρωσε τα βραβεία γυναικές επιχειρηματικότητας. Με 10 εκατομμύρια ευρώ την τοπική επιχειρηματικότητα και μάλιστα μόλις προχθές υπογράφω το μνημόνιο συνεργασία με τον Ιδιάμιση Φορέα Επιχειρηματικότητας, παρουσία του Υπουργού του κ. Στάθη Γιαννακίδη. Δώσαμε 60 εκατομμύρια για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και χώρια από αυτά 10 συγκεκριμένα για τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες των 4 Δήμων που εμπλήξαν και τα φαινόμενα, είτε από τις πλημμύρες είτε από τις φωτιές, γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι στις τοπικές κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες με σχολεία, τις αντιμετωπίζουμε με άνισο τρόπο, αν θέλουμε να επιφέρουμε μια εστάθεια στις σχολικές ανισότητες και στις ανισότητες που έχει η περιφέρεια της, αφού έχει τόσο μεγάλα ειδικά όρια, άλλο το Πειρατσίνη, άλλο η Λεκάλη, άλλο η Μάνδρα, άλλο ο Πειραιάς. Δώσαμε επίσης τη δυνατότητα σε δήμους όπως είναι η Αθήνα ή και ο Πειραιάς να προχωρήσουν σε μια σειρά κομικών έργων για την αναβάθμιση ποιότητας ζωής των συμπολιτών σε όλα τα επίπεδα και μιλάω για την Νόχερ. Ένα αρτικό λέξο που και σε εμάς με τη σειρά μας δεν έλεγε πάρα πολλά πράγματα όταν αναλάβαμε. Μιλάμε όμως για ολοκληρωμένες σχολικές καταστάσεις και για τα θελητά και θελητής πάντα. Στο Δήμο, την Νέα Σουμίνου Πάσα, όμως, κύριε καθηγητά, ακούτε το όνομα σου. 85 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα και 80 εκατομμύρια στον Πειραιά. Και καλούμε τους Δήμους και καλό. Και, ναι, αλλά τώρα σας είμαι δίπλα μου, διότι σωστά μου λέει ο καθηγητής, ότι δεν ήταν μόνο οι κυβερνητές. Δώσαμε και αλλού τις άλλες συστάδες Δήμων, διεκδικήσα το πρόγραμμα. Όμως καλό με τη σειρά τους και τους δύο από τη μεριά του υποψηφίου να ασκήσουν επίση πίεση συνόμηση σε δικό τους παρατάξει, διότι δεν είναι η περιφέρεια έδωσε αυτά τα χρήματα, αλλά η ρυθμή απορρόφηση αυτών των πολιτικών που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κάποιοι γνωρίζετε και άρα το πάω καλά, φαίνεται. Αιμονοτούν όλε τι τοπικέ κοινωνίε. Μιλάμε για πολιτικά που αιμονοτούν σε εκλογικό σε τελευταία ανάλυση επίπεδο να ασκήσει επιπίεση αντιπολίτευση και κριτική. Άρα, αν καταλάβατε, σταχειολόγησα νούμερα και πρωτοβουλίε που στο τέλο και με έναν απολυστικό τρόπο αλλά όχι προεκλογικό συνέχουν και συγκροτούν ένα ολιστικό και συνεκτικό οικοσύστημα το οποίο χάρη στους άξονες της προγραμματικής περίοδου 2014-2020 αλλά και από ίδιους πόρους της περιφέρειας Αττικής είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και στο τέλος της μέρας ακουβά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα που καταλαβαίνετε γιατί αν λίγο να χρειάζεται να το εξηγήσουν σε εσάς που χρειάζεται να το εξηγήσουν στη δικούσα παράταση. Τώρα θέλω να σας πω το εξής. Την ίδια στιγμή και παράλληλα χρηματοδοτήσαμε μία σειρά από πολιτικές που είναι υπό τον τίτλο της κοινωνικής πολιτικής ή το περιβάλλον.
και το κάνω πολύ συνειδητά. Και βάζω την επιχειρηματολογία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σκέψη ανθρώπων πάρα πολύ έμπειρων. Σοβαρές επενδύσεις σε κοινωνίες, σε κράτη-μέλη, τα οποία απειλούνται από την κοινωνική συνοχή, επειδή υπάρχει κρίση με δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι έρχονται. Διότι δεν είναι απλά τα φθηνά μερκάματα. Φθηνά μερκάματα υπάρχουν σε άλλους χώρους, για παράδειγμα, στην Ανατολική Ασία. Αλλά οι επενδύσεις που θα πάνε εκεί θα είναι επενδύσεις όπως συνηθίζαμε να λέμε παρασυντικές και από τέτοιους χώρους πατρίδων, με αυτό και φτάσαμε στην κρίση χέρι. Γι' αυτό την ίδια στιγμή, από το 2014, προτίσαμε να επενδύσουμε και όχι να δαπανίσουμε ή κατά τους νομιλελεύθερους μας παταλύσουμε χρήματα σε πολιτικές κοινωνικής πολιτικής που θα έδιναν τα εγχέγγυα της κοινωνικής συνοχής τοπικών κοινωνιών που δοκιμάστηκαν κατά το φυσικό μεταναστευτικό από την κρίση χρέους, ώστε τα υπόλοιπα μόλις που σας ανέφερα να πατάνε σε ιερά θεμέλια. Γι' αυτό χρηματοδοτούμε 55 κέντρα κοινότητας στους 66 δήμους της περιφέρειας Αττικής για 6 ολόκληρα χρόνια, τα κέντρα διμέρειας και κοινότητες ατόμων με αναπηρία, γιατί είναι σφαινομένο στο κεφάλι μου και στο κεφάλι μας αυτό που είχε παρατηρήσει κανάλι, ότι εκείνο το κοινωνικό όπλο που καταστρέφει χωρίς να έχει πει σταγόνα αίμα είναι οι κοινωνικές διακρίσεις. Και πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές διακρίσεις. Και επιμένω, παρόλο που ακούγεται πολυτελές στους ανέργους, παρόλο που ακούγεται πολυτελές σε όσους αγωνιούν και εργάζονται για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά επιμένω, σοβαρές επενδύσεις δεν μπορείς να έχεις όταν αντιμετωπίζεις κοινωνικές διακρίσεις ή οτιδήποτε μπορεί να σου πυροδοτήσει την κοινωνική συνοχή. Βέβαια, η δική μία πρέπει να κάνουμε σε επενδύσεις όπως είναι το φαλικό, η υδροδότηση και σύνδεση με αγωγό της Έγινας με τη Σαλαμίνα. Σταχυολογώ, γιατί θα μπορούσα να σας πω ότι στην προηγούμενη λογική που λέω δεν θέλουμε γενικά και αόριστα επιχειρηματικότητα, δεν θέλουμε γενικά και αόριστα στήριξη του τραπεζικού συστήματος, δεν θέλουμε γενικά και αόριστα αύξηση ή κατέρευση, με συγχωρέστε, των δημοσιονομικών δικτών. Όχι μόνο γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο γλυκό πρόσωπο, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι παραφή στον αέρα, αν δεν στερεώσει τα θεμέλια των τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό και τα κοινωνικά πρωτοβουλία, γι' αυτό και τα φαρμακεία, γι' αυτό και άλλε πρωτοβουλίε. Όμως την ίδια στιγμή, ξαναλέω, κρατάμε αυτά τα δύο συμβολικά έργα, όπως είναι το θαλαιτικό και η υδροδότηση. Και απλώς θέλω να σας πείσω ότι καλώς με καλέσατε. Δεν με καλέσατε για να με γνωρίσετε όπως χρειάζεται να σας πει διάφορα πρωτοβουλία για το πόσο ξένος γλώσσος μιλώ. Νομίζω με καλέσατε γιατί καταλάβω ότι 4 χρόνια τώρα η περιφέρεια Αττικής δρά με εκείνον τον τρόπο που είναι πυλώνας ανάπτυξης, όχι μόνο για τους 66 δήμους, για τη χώρα ολόκληρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι αναμετάξει.